Χαίρετε αγαπημένες μου μανούλες, καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια ακόμη μαμαδίστικη εκπομπή στο Mama TV του socialista.com.cy. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θεματάκι το οποίο το ζω καθημερινά. Αν δεν είναι καθημερινά, το 5 φορές την εβδομάδα. Πώς να ελέγχετε τα νεύρα σας, πώς να συγκρατήσετε τις εκρήξεις θυμού και την εξάντληση που νιώθετε καθημερινά με τη ζωή, τη μαμαδίστικη ας το πούμε, της νοικοκυράς, της εργαζόμενης και όλα τα συναφή. Και θα σας πω εγώ τουλάχιστον τι κάνω εγώ. Ανδρέα! 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 Αστείευομαι. Όντως, όμως φωνάζω του Άντρεα, ένα αστείευκο. Καταρχάς ξεκινάμε. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, όλες μαζί μου, έλα μαμάδες. Εισπνοή και εκπνοή. Έτσι ώστε να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε και να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στη ζωή μας, χωρίς εντάσεις, χωρίς νεύρα, χωρίς πανικό. Γιατί αστεία-αστεία, όλες μας ερχόμαστε στο σημείο που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, μας πιάνει ένας πανικός, θέλουμε να τσιρίξουμε, να βγούμε στο παράθυρο για να πεταχτούμε κάτω. Γιατί η ένταση της καθημερινότητας, η πίεση, το πρόγραμμα με το μωράκι που έχει μόλις έρθει στο σπίτι ή και πιο μετά ακόμα, γιατί συνεχίζει η ρουτίνα να είναι πιεστική, μας κάνει να τσιρίξουμε. Οπότε η συμβουλή μου είναι, από τη στιγμή που το παιδάκι έγινε από δύο άτομα, μπορεί να μεγαλώνει και με τα δύο άτομα στο σπίτι εξίσου. Τι θέλω να πω. Είναι σωστό και πιστεύω και πολύ καλό και για μας και για τους πατεράδες να αναλαμβάνουν και οι πατεράδες έναν κομμάτι σε εισαγωγικά δουλειών του σπιτιού. Μπορεί ας πούμε εσείς όταν κάνετε κάτι, παραδείγματος χάρη να μαγειρεύετε ή να πλένετε τα πιάτα ή να βάζετε να σφονγαρίζετε ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη δουλειά μέσα στο σπίτι, ο πατέρας μπορεί να ταΐσει το παιδάκι, εάν δεν θυλάζεται φυσικά. Εάν θυλάζεται, τότε μπορεί ο παπάς να πλύνει τα πιάτα, ο παπάς να σφουγγαρίσει. Μπορεί τέλος πάντων να βοηθήσει σε ένα κομμάτι στο σπίτι, γιατί εγώ τουλάχιστον, όπως βλέπουμε τη δική μου την εμπειρία, όταν ζητώ βοήθεια τέλος πάντων από το σύζυγό μου, με τα χαράς βλέπω ότι νιώθει πως είναι και εκείνος σε εισαγωγικά χρήσιμος μέσα στο σπίτι. Παραδείγματος χάρη, θα κάνουμε μπάνιο μαζί το μωρό. Θα ταΐσει το μωρό, θα προσπαθήσει να το αλλάξει την μάνα του μωρού. Συνδέεται και ο ίδιος με το μωράκι, όπως είσαστε και εσείς συνδεδεμένοι. Δεν σημαίνει ότι είναι αγκαρία για κάποιον. Εάν βάλετε από την αρχή κάποιες δουλειές σε εισαγωγικά, μοιράσματα δουλειών τέλος πάντων μέσα στο σπίτι, πιστεύω πως θα είναι εξίσου επικοδομητικό και θα χαροποιήσει και τους δύο σας στην τελική, γιατί δεν θα πιέζεται μόνο η μητέρα να κάνει τα πάντα μέσα στο σπίτι και ο πατέρας νομίζω θα χαίρεται με το να βοηθά τη μητέρα και το παιδάκι μέσα στο σπίτι. Οπότε για να καταλήξουμε, η συμβουλή μου και η άποψή μου είναι να βάζετε πάντα, να έχετε πάντα τέλος πάντων ένα μοίρασμα δουλειών μέσα στην οικογένεια και εσείς και ο πατέρας για το παιδάκι σας, για να μεγαλώσει και το παιδάκι σε μια πιο ισορροπημένη, πιο υγιές οικογένεια πιστεύω. Γιατί με το να βλέπει τη μαμά του κάθε μέρα να φωνάζει, να ουρλιάζει, να είναι πανικοβλημένη, το παιδάκι θα καταλάβει ότι είναι βάρος. Και αυτό δεν το θέλουμε, γιατί δεν είναι βάρος, είναι η μεγαλύτερη λατρεία στη ζωή μας το παιδάκι μας. Θα το καταλάβει το παιδάκι αυτό το πράγμα, γι' αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό προσπαθήστε, βάρτε κάποιες δουλειές
και στο σύζυγό σας που μπορεί να κάνει και ο ίδιος, έτσι ώστε να έχετε μια πιο ήρεμη και χαλαρή, τέλος πάντων, ας το πούμε ημέρα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας επεισόδιο στο Mama TV. Από μένα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου!